Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας πλέον από σήμερα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη. Όπως κάθε Πέμπτη, συνεχίζουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε λοιπόν στην σελίδα 1007 και θα διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο, το όνομα Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών, αυτόντε και ημών. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεό μου δια σας, δια την χάριν του Θεού τη δοθήσα εις εσάς, δια του Ιησού Χριστού ότι κατά πάντα επλουτίστητε δια αυτού κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλησα στηρίξει ως τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε, εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να λέγετε πάντα στο αυτό, να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη εις εμέ, παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίστη ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή στο όνομα του Παύλου ευαυτίστητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από σας ευάφτισα ημίν Κρίσπον και Γάιον, δια να μην υπητήσω ότι εις το όνομά μου ευάφτισα. Ευάφτισα δε και τον οίκον του Στεφανά, εκτός τούτων δεν εξεύρω αν ευάφτισα άλλον τινά. Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός για να βαφτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετείς την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Διότι, επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν και οι Έλληνες σημείων ζητούσιν, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνες μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνες, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Αμήν. Από την Έφεσο λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, γύρω στο 56-57, ενώ βρίσκεται εκεί λίγο πριν πάει στα Ιεροσόλυμα και αφού έφυγε από την Κόρινθο, στέλνει επιστολή προς την Κόρινθο, το 56 με το 59. Στην Κόρινθο για πρώτη φορά πήγε ο Παύλος το 51 με το 52. Σε 6-7 χρόνια λοιπόν υπάρχει η Εκκλησία της Κορίνθου, μια μεγάλη εκκλησία, την ευόδωσε ο Θεός, την αύξησε ο Θεός, και ο Απόστολος Παύλος έχει μάθει πράγματα, έχει ακούσει, και με την αγάπη που ο Θεός πλημμυρίζει την καρδιά του, με το ενδιαφέρον που έχει για την Εκκλησία της Κορίνθου αλλά και για όλους τους αδελφούς, στέλνει αυτή την επιστολή ενώ βρίσκεται πια στην Έφεσο και κηρύττει εκεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εν δυνάμει,
εν πνεύματι Αγίω και με πάρα πολύ καλά και μεγάλα αποτελέσματα. Βλέπετε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι στην Έφεσο είχε πάρα πολύ δουλειά με τους Εφέσιους. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι ακούστηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου όχι μόνο στην Έφεσο αλλά σε όλη την Ασία από εκεί. Και με τα περιζώματα του Αποστόλου Παύλου εγίνονται θαύματα. Και ενώ είχε τόση πολλή δουλειά, θα λέγαμε, ήταν τόσο πολύ αποσχολημένος στο έργο της Εφέσου και ήταν τόση μεγάλη ευλογία, αλλά και μεγάλος ο κίνδυνος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που πέρασε ποτέ στη ζωή του ο Απόστολος Παύλος, για τον οποίο λέγει ότι απελπίστημεν και του ζήν, παρόλα αυτά μέσα στην καρδιά του έχει και τους Κορινθίους. Έχει την εκκλησία της Κορίνθου, για την οποία εκοπίασε, γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο είναι το καλό αποτέλεσμα και η καλή συνέχεια. Εκεί έχει μεγάλη, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη διαφορά του Απόστολου Παύλου. Η συνέχεια να είναι καλή. Η συνέχεια για τον ίδιο, η συνέχεια για την Κόρινθο, η συνέχεια για την Έφεσο, η συνέχεια για οπουδήποτε τον έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και αυτή είναι η εκπλήρωση της αγάπης. Έμπρακτη, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισε να γράψει επιστολή προς την Κόρινθο. Και την επιστολή αυτή την έγραψε, όπως είπαμε, πολύ αγάπη, εξάπαντος δια Πνεύματος Αγίου, χωρίς να ξέρει ότι αυτό το οποίο έγραφε εκείνη τη στιγμή θα ήταν κάποια στιγμή από το Θεό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Χωρίς να ξέρει. Δεν ξέρουμε ο Θεός αυτό που κάνουμε πώς θα το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τα κίνητρα αυτού που κάνουμε. Εάν τα κίνητρα είναι προσωπικά ή οικογενειακά ή για τον εαυτό μας, τότε αυτό ποτέ δεν το χρησιμοποιήσει ο Θεός. Αν όμως τα κίνητρα του έργου μας είναι η αγάπη του Χριστού, η αγάπη των αδελφών μας και η αλήθεια και η ορθοτόμηση της αλήθειας, τότε αυτό θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός προς μεγάλη ευλογία. Γιατί ο Θεός θέλει δύο πράγματα, αγάπη και αλήθεια. Με αυτά τα δύο εργάζεται ο ίδιος ο Θεός, αλλά και με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά χρησιμοποιεί ο Θεός και τους άλλους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, χωρίς καμία πρόθεση αυτοπροβολής αλλά ούτε και ψεύτικης ταπείνωσης, μορφή ταπείνωσης, αποστέλει την επιστολή στους αδελφούς όλους, τους οποίους, εκ των οποίων πολλούς ήξερε αλλά και πολλούς δεν ξέρει, και δεν ξέρει γιατί έχει προσθέσει εντωμεταξύ ο Θεός από τότε που έχει να τους δει πολλούς αδελφούς καινούριους. Είναι πια μια ολοκληρωμένη εκκλησία. Ο Παύλος έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Αλλά το ότι έφυγε δεν σημαίνει ότι σταμάτησε ο Θεός να εργάζεται. Αντιθέτως, μάλιστα συνέχισε και αυξήθηκε και αυξάνεται το έργο του Θεού. Αυξάνεται το έργο του Θεού πέρα από τους ανθρώπους. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι, και το ερώτημα δεν είναι αν θα ευξηθεί το έργο του Θεού με μένα ή με σένα. Εκείνο που έχει σημασία είναι αν θα με ευλογήσει ο Θεός και θα σε ευλογήσει ο Θεός μέσα από το έργο Του. Το έργο Του δηλαδή ο Θεός θα το κάνει και θα το κάνει θαυμαστά. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα απολαύσουμε αυτό το οποίο ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί. Το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια. Ότι όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού έχουν ένα ωραίο αίτημα και μια ωραία εξήτηση προς το Θεό. Δίδαξέ μας την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Και ο Μωυσής και ο Δαβίδ, όλοι αυτό το αίτημα έχουν. Δίδαξέ μας την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Δίδαξέ μας να πράττουμε το θέλημά σου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με πολύ αγάπη αλλά και χωρίς καμία μορφή ταπείνωσης αρχίζει την επιστολή του προς τους Κορινθίους που τους αγαπάει τόσο πολύ. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού,
διαθελήματος Θεού και σωσθένης αδελφός. Είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Μα δεν υπερηφανεύεται που λέει τέτοιο πράγμα? Ποτέ η αλήθεια δεν φέρνει υπερηφάνεια. Είμαι άνθρωπος τον οποίον ο Ιησούς Χριστός προσκάλεσε, έσωσε, εκπαίδευσε, έδωσε απαραίτητα εφόδια, χαρίσματα, διακονίες και ευθύς εξ αρχής μου αποκάλυψε ότι θα σε αποστείλω στα έθνη. Από την πρώτη στιγμή, εκεί στη Δαμασκό που περίμενε τον Ανανία, ο Θεός είπε και στον Ανανία και στον Παύλο ότι θα σε αποστείλω στα έθνη για να ομολογήσεις αυτά που είδες και άκουσες και θα πάθεις υπέρ της αποστολής σου. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να πει ότι είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε εξιδίας πρωτοβουλίας του Ιησού, αλλά εκθελήματος Θεού. Όλα προέρχονται στη ζωή όλων από το θέλημα του Θεού, το οποίο θέλημα του Θεού εργάζεται στην ζωή μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Απόλυτη γνώση, επίγνωση. Είμαι απεσταλμένος του Ιησού Χριστού γιατί έτσι θέλησε ο Θεός. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που στέλνω την επιστολή σε εσάς, είναι και ο αυτός ο οποίος είναι από εσάς, ο Σωσθένης. Ο Σωσθένης ο οποίος ήταν αρχισυνάγωγος τη στιγμή που συνέλαβαν οι Ιουδαίοι τον Παύλο και τον κατηγόρησαν και τον παρέστησαν στους Ρωμαίους για να τον δικάσουν και να τον ταλαιπωρήσουν. Όμως ο Θεός είχε επισκεφθεί τον Παύλο πιο μπροστά και του λέει μη φοβάσαι από αυτά. Τίποτα κακό δεν θα γίνει. Κανείς δεν μπορεί να βάλει χέρια πάνω σου, γιατί εγώ σε έφερα εδώ για να μιλήσεις, γιατί έχω πολύ λαό να σωθεί. Έχεις πολύ έργο. Δεν είναι τώρα να χάνουμε χρόνο με ταλαιπωρίες ανθρώπινες. Και ένας από αυτούς που τον κατήγγειλαν τον Παύλο ήταν ο Σωσθένης, τον οποίον έπιασαν όμως οι Ρωμαίοι εκ των υστέρων και τον έδιραν. Και φαίνεται ότι στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, επειδή είναι γεμάτος από αγάπη, γεμάτος από Χριστό, του μίλησε και ο Σωσθένης σώστηκε και έγινε αδελφός. Και όχι μόνο αδελφός, αλλά ακολούθησε και τον Παύλο στο ταξίδι του στην Έφεσο. Και είναι μαζί του στην Έφεσο. Και μαζί με τον Σωσθένη τον Κορίνθιο, ο Απόστολος Παύλος στέλνει την πρώτη του επιστολή από την Έφεσο στους Κορινθίους. Και την επιστολή τη στέλνει πάλι με απόλυτη επίγνωση σε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι όμως τυχαίοι. Δεν είναι οι οποιοδήποτε άνθρωποι, ούτε οι οποιοδήποτε αδελφοί. Είναι συγκεκριμένοι. Πρώτον, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο. Και η Εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού. Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και η Εκκλησία αποτελείται από τον Άγγελο, από τους πρεσβύτερους, από τον ποιμένα δηλαδή, από τους πρεσβύτερους, από τους διάκονους και από όλους τους αδελφούς που προσθέτει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία και δημιουργεί την Εκκλησία την ούσαν, την ευρισκόμενη εν Κορίνθο. Δεύτερον, προς τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού. Τη στέλνει στην Κόρινθο, στην Εκκλησία της Κορίνθου, σε αυτούς όμως που είναι ξεχωρισμένοι από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Είναι όλοι? Θεωρητικά ναι. Πραγματικά εξαρτάται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι αγιασμένοι, αλλά υπάρχει και η χαμένη δραχμή. Και ο Λόγος του Θεού απευθύνεται, αυτός ο Λόγος του Θεού, η διδασκαλία απευθύνεται στους αγιασμένους, στους ξεχωρισμένους από το Θεό. Σε αυτούς που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν, γι' αυτό και ο Θεός τους έδωσε εξουσία να είναι τέκνα Θεού, και σε αυτούς που πήραν στερεά απόφαση να περπατήσουν στα ίχνη του Χριστού
και να δοξάζουν και να λατρεύουν το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Στους αγιασμένους, εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους, τους προσκάλεσε ο Θεός δηλαδή, και ακόμη λέει, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών και αυτόν και ημών. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είναι Κύριος μας μόνο και Κύριος όλων. Όλων όσων επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή μια σοβαρή διάκριση, επεξήγηση, το ξαναδιαβάζω. Με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών και αυτών και ημών. Όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού και με αυτό τον τρόπο, με το να επικαλείται κάποιος άνθρωπος το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτόματα ο Ιησούς Χριστός γίνεται σε αυτόν Κύριος και αναλαμβάνει τη ζωή του. Εάν θέλει και όποιος θέλει και όποτε θέλει και όπου θέλει κάποιος να αναλάβει τη ζωή του ο Χριστός, να γίνει Κύριος του, να γίνει ποιμένας του, φτάνει και αρκεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, του Κυρίου, θέλει σωθεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλοι όσοι επικαλούνται το όνομα του Χριστού σε κάθε τόπο, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, εν παντή τόπο, όχι μόνο μέσα σε αυτή την Εκκλησία, τότε την Ούσα εν Κορίνθο, σήμερα την Εκκλησία της Κηφισιάς, αλλά και δίπλα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτοί έχουν κάνει τον Ιησού Χριστόν Κύριό τους και είναι ο Ιησούς Χριστός Κύριός τους. Έχει αναλάβει τη ζωή τους. Δεν έχει αποκλειστικότητα ο άνθρωπος, κανένας άνθρωπος του Ιησού Χριστού. Ενώ ο Ιησούς Χριστός έχει αποκλειστικότητα όλων και καθενός από εμάς ξεχωριστά. Έχει αποκλειστικότητα. Ο Χριστός θέλει να είσαι δικός του. Μόνο. Αλλά εμάς ο Χριστός δεν είναι δικός μας μόνο. Όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστό τους κάνει παιδιά του. Άρα όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστό είναι αδελφοί μας. Και σαν αδελφούς μας τους αγαπάμε. Γιατί έχουμε εντολή. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Δεν διακρίνουμε, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω οι Κορίνθοι διακρίνουν λέγοντας εγώ είμαι του Παύλου, είμαι με την εκκλησία που έκανε ο Παύλος. Άλλοι λένε εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ αυτός μου μίλησε με τον Απολλώ είμαι. Άλλοι λένε εγώ είμαι του Πέτρου, ούτε τον Παύλο δέχομαι ούτε τον Απολλώ δέχομαι, του Πέτρου είμαι εγώ. Και τέλος άλλοι λένε κανένα από αυτούς δεν δέχομαι, εγώ είμαι του Χριστού. Και μας κάνει εντύπωση ισχύουν αυτά. Θυμάμαι κάποτε με ρώτησε κάποιος, εσύ πηγαίνεις στην εκκλησία του Λούι? Και μου κακοφάνηκε, ήμουν πολύ καινούριος. Δεν μου άρεσε αυτό. Όχι, λέω, στην εκκλησία του Θεού πηγαίνω. Προσέξτε, στην εκκλησία του Θεού πηγαίνουμε. Γιατί η εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Ούτε είμαστε του Παύλου, του Λούι, του Κυφά. Και υπάρχουν και άλλοι αδελφοί, Πατσαούρας και άλλοι αδελφοί. Όλους τους αδελφούς, όλους όσους επικαλούνται το όνομα του Χριστού τους αγαπάμε. Αλλά ανάμεσα σε όλους αυτούς που είναι Κύριος ο Χριστός, κάποιοι λέει η Γραφή ανήκουν στην εκκλησία την Ούσα εν Κορίνθο, είναι αγιασμένοι μέσα στην παρουσία του Ιησού Χριστού και είναι προσκεκλημένοι Άγιοι του Θεού. Και δεν υπάρχει ιδιοκτησία ανθρώπινη, αλλά υπάρχει σχέσεις
του ανθρώπου με το Θεό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί, για να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Και αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος τη στέλνει σε αυτή την εκκλησία. Στην εκκλησία την Ούσα εν Κορίνθο. Που μέσα είχε κάποιους διαχωρισμούς. Εμείς είμαστε του Πέτρου, οι άλλοι είναι του Απολλώ, οι άλλοι είναι του Παύλου, οι άλλοι είναι του Χριστού. Και λέει, τι κάνετε εκεί? Αλλά δεν φτάσαμε ακόμη εδώ. Όλους τους αδελφούς τους αγαπάμε. Βέβαια δεν είναι εύκολο με όλους να περπατήσουμε μαζί. Δηλαδή είναι πια και θέμα διδασκαλίας, νοοτροπίας. Αδελφοί μας είναι οι Ευαγγελικοί, αλλά δεν μπορούμε να προσευχηθούμε μαζί. Αυτοί είναι καθιστοί και προσεύχονται χαμηλόφωνα. Οι άλλοι είναι με όργανα και προσεύχονται ψηλόφωνα. Και εμείς είμαστε γονατιστοί και προσευχόμαστε και προφητεύουμε. Δεν μπορεί να σας σκανδαλίσει τον άλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους αγαπάμε. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι Κύριος τους ο Ιησούς Χριστός. Δεν σημαίνει ότι από αυτούς κάποιους θα πάρει ο Θεός τον ουρανό, από μας κάποιους θα πάρει ο Θεός τον ουρανό και όλοι μαζί αποτελούμε μία εκκλησία Αγία, η αγιασμένη, προσκεκλημένη, την οποία ετοιμάζει ο Θεός να είναι τέλεια, αμόμητος, ώστε εκείνη την ημέρα να έρθει να μας παραλάβει. Και συνεχίζοντας, η ευχή του Αποστόλου Παύλου, η γνωστή σε όλες τις επιστολές του, που έχει συνήθως τρία χαρακτηριστικά: ειρήνη, χάρις και έλεος. Είναι αυτά τα τρία τα οποία πάντοτε ο Απόστολος Παύλος εύχεται σε όλες τις επιστολές και σε όλους τους αδελφούς. Και φαίνεται ότι αποτελούν τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει στη ζωή του ο κάθε χριστιανός, που να υπάρχουν στην οικογένεια του κάθε χριστιανού και στην εκκλησία του κάθε των αδελφών. Στην εκκλησία του Θεού. Πρώτον, χάρις. Χάρις από το Θεό. Η σωτήριος που διδάσκει εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Η χάρις του Θεού που είναι ότι έστειλε τον Ιησού Χριστόν στη γη, στη ζωή μας. Γιατί αν ο Θεός δεν σταλεί, αν ο Χριστός δεν αποσταλεί από το Θεό σε εμάς, ποτέ εμείς δεν θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Χριστόν αν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Και κανένας δεν μπορεί να φτάσει στον Πατέρα παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά δια Πνεύματος Αγίου. Και όλα αυτά είναι μες στη χάρη του Θεού, που είναι ο Ιησούς Χριστός, μες στη χάρη του Χριστού, που είναι η θυσία και το αίμα του Ιησού Χριστού, και μέσα στη χάρη του Παράκλητου, που είναι η ζωοποίηση, η ενδυνάμωση, η παρηγοριά, η ενίσχυση δια Πνεύματος Αγίου. Η χάρις λοιπόν, η ειρήνη του Θεού που έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά, γιατί χωρίς την ειρήνη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και είναι μια ευκαιρία ακόμη που πρέπει να δούμε την ειρήνη του Θεού, αδερφοί. Πώς εργάζεται στη ζωή μας ο Θεός της ειρήνης. Χωρίς την ειρήνη του Θεού ο χριστιανός δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι γεμάτος ταραχή, γεμάτος φόβο, γεμάτος αγωνία, ανησυχία και εκ των υστέρων απιστία και απομάκρυση από το Θεό. Γιατί αν ευπίστως, κανείς δεν μπορεί να κάνει τον Θεό να ευαρεστήσει τον Θεό να χαίρεται. Να κάνει τον Θεό να χαίρεται, να ευαρεστεί τον Θεό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να απομακρύνουν τον χριστιανό από την ειρήνη του Θεού ή από το Θεό της ειρήνης. Καθημερινά, προσωπικά, οικογενειακά ζητήματα.
Η σχέση μας με τους ανθρώπους, η σχέση μας με τα παιδιά μας, η σχέση μας με το δύσκολο παιδί μας, η σχέση μας με τα αδέλφια μας, με το δύσκολο αδελφό μας, η σχέση μας με τους συγγενείς μας, με τη δουλειά μας, με την υγεία μας. Πάρα πολλά πράγματα είναι αυτά τα οποία επιτρέπει ή φέρνει ο Θεός στη ζωή μας, ώστε να χάσουμε την ειρήνη μας. Γι' αυτό και ο Θεός που θέλει στη ζωή μας να βασιλεύει ο Θεός της ειρήνης, μας δίνει σαφείς οδηγίες, προτροπές και εγώ θα τολμούσα να πω και διατάξεις ακόμη για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα που μαζεύονται είτε εξαιτίας του, είτε εξαιτίας της οικογένειάς του, είτε εξαιτίας της εκκλησίας, είτε εξαιτίας του περιβάλλοντος, είτε και εξαιτίας του Θεού ακόμη. Ζητήματα, προβλήματα. Ποιος από εμάς δεν έχει ζητήματα και προβλήματα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει? Δηλαδή δεν κοιμάται, έχει άγχος, αγωνία, τι θα κάνω? Γιατί υπάρχουν προβλήματα απλά, αλλά υπάρχουν προβλήματα δύσκολα και υπάρχουν προβλήματα άλυτα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, σταμάτα, μην αγωνιάς, stop, stop τώρα. Μη φοβάσαι, μην ανησυχείς, αλλά πάντα τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται εις τον Θεόν. Μετευχαριστίας, άρα με πίστη, ότι ο Θεός ακούει. Μέσα στο ταμείο σου μπες, αν είναι προσωπικό στο ζήτημα, πάρε τη γυναίκα στον άντρα σου, αν οικογενειακό στο ζήτημα, και ευχαρίστησε το Θεό που σου έχει χαρίσει ένα ταμείο που μπορεί η πόρτα να κλειδώσει και εκεί ο πατέρας σου, ο ουράνιος, ο δημιουργός των πάντων να σε περιμένει έτοιμος να σου αποκαλυφθεί και πάντοτε να σου αποκαλύπτεται εν το κρυπτό. Πες εκεί μέσα έχοντας ιερέα μέγα, αρχιερέα μέγα των Ιησού Χριστών και έχοντας παράκλητο που θα σε ενδυναμώνει το Πνεύμα το Άγιο, ευχαρίστησε το Θεό, τακτοποίησε τη σχέση σου με το Θεό και με τους ανθρώπους, καθώς είναι γεγραμμένο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Συγχώρεσε, αγάπησε και συγχώρεσε. Και όταν εσύ επειδή αγαπάς συγχωρείς όλους τους ανθρώπους, τότε και ο πατέρας ο ουράνιος, επειδή συγχώρεσε και επειδή σε αγαπάει, θα σου χωρίσει, συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες. Και έτσι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών και δικό σου και ξένων. Και πια με τη βεβαιότητα της καλής σχέσης, γιατί δεν υπάρχει χώρισμα ανάμεσα σε σένα και στο Θεό, πες του το ζήτημά σου ή τα ζητήματά σου. Ή πέστε ανοικογενειακά. Ή αν είναι εκκλησιαστικά, πέστε. Εγώ θα μιλάω τώρα στο σαν να είναι ένας άνθρωπος. Πες τα ζητήματά σου και τα προβλήματά σου στο Θεό. Μάλιστα το έχω πει και άλλες φορές. Κάνε και μια προετοιμασία πιο μπροστά, γράψε τα, μην τα ξεχάσεις κιόλας, περίγραψέ τα και μπες μέσα και πες το όπως ο Εζεκίας, κοίτα αυτά είναι Κύριε και πες τα, πρώτον, αυτό, δεύτερον, εκείνο, τρίτον, εκείνο, με αυτά δεν μπορώ, χάνω την ειρήνη μου. Δεήσου, μεταδεήσεως και προσευχής, προσευχήσου και το αποτέλεσμα είναι ότι θα έρθει η ειρήνη του Θεού, θα έρθει ο Θεός της ειρήνης. Η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου κάθε λογική και θα διαφυλάξει την καρδιά σου από τα συναισθήματά σου και τους φόβους σου και τα διανοήματά σου από τις σκέψεις σου και από τις αγωνίες σου δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή θα σου φέρει ειρήνη, σε διαφυλάξει. Θα φύγει ταραχή, θα φύγει η αγωνία, θα φύγει το άγχος, θα φύγει ο φόβος. Και εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ καλύτερα, καθώς
μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Διαβάζω. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως για να διατηρηθεί το πνεύμα σας, η ψυχή σας και το σώμα σας αμέμπτος, να διατηρηθεί μέχρι το τέλος στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά το δεύτερο πράγμα που θα κάνει ο Θεός της ειρήνης, αφού έλθει η ειρήνη, να σας αγιάσει ολοκλήρως σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς. Και τότε θα έρθει το επόμενο χαρακτηριστικό. Ο δε Θεός της ειρήνης θα σας κάνει τελείους εις πάν έργων αγαθών, ώστε να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Θα σας τελειοποιήσει ώστε να εκτελείτε το θέλημα αυτού που ο Θεός πια θα ενεργεί μέσα σας κατά την ευδοκίαν αυτού. Θα έρθει λοιπόν ο Θεός, θα ενεργήσει μέσα σου το θέλημά του και θα σου δώσει δύναμη και τελειοποίηση στη λογική σου, στην επιθυμία σου και στην επιθυμία της σαρκός σου, για να εκτελέσεις το θέλημά του το οποίο το έχει φανερώσει μέσα σου. Και από εκεί και πέρα πια τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί ο Θεός της ειρήνης ταχαίως πλέον θα συντρίψει το σατανά υπό το σπόδα σας και θα σας κάνει να θριαμβεύετε πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Να λοιπόν, γιατί το δεύτερο χαρακτηριστικό που ο Απόστολος Παύλος εύχεται είναι η ειρήνη. Δηλαδή είναι η ειρήνη που δίνει ο Θεός της ειρήνης. Χωρίς την ειρήνη του Θεού ο χριστιανός είναι άχριστος. Παντελώς άχριστος. Δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό γιατί δεν έχει πίστη πια. Δεν ευαρεστεί το Θεό γιατί δεν έχει πίστη. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ούτε αγάπη έχει. Δεν τη φοβάται. Είναι λοιπόν οι ευχές του Αποστόλου Παύλου. Χάρις, ειρήνη και τρίτον έλεος. Έλεος από το Θεό. Να σε ελεεί ο Θεός. Και έχουμε ανάγκη να μας ελεεί. Γιατί δεν έχουμε. Όταν δεν έχεις να φας, πρέπει κάποιος να σε ελεήσει. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, πρέπει κάποιος να σε ελεήσει. Και ο μόνος που μπορεί να σε ελεεί πλήρως είναι ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός της αγάπης, ο Θεός του ελέους. Και στη συνέχεια αρχίζει την επιστολή του Απόστολος Παύλος. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό, πάντοτε το Θεό δια σας, να είσαι στην Έφεσο. Ναι, αλλά δεν πάω να προσεύχομαι για την Κόρινθο. Δεν πάω να προσεύχομαι για τους αδελφούς μου. Και πάντοτε ευχαριστώ το Θεό για σας. Γιατί? Γιατί ο Θεός έκανε χάρη σε σας δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίσθητε δια του Ιησού Χριστού. Ότι ο Θεός σας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Ευχαριστώ το Θεό που έκαμε χάρη και δια του Ιησού Χριστού σας επλούτησε και σας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Πώς? Κατά πάντα λόγο. Λόγος του Θεού λοιπόν ενεργείται. Είναι ζωντανός, ζών και ενεργός ανάμεσά σας. Ο Λόγος του Θεού θεραπεύει, ο Λόγος του Θεού γιατρεύει, ο Λόγος του Θεού σώζει, ο Λόγος του Θεού δυναμώνει, ο Λόγος του Θεού παρηγορεί, ο Λόγος του Θεού ενισχύει και ο Λόγος του Θεού είναι εν δυνάμει ανάμεσά σας. Είσαστε πλούσιοι στο Λόγο του Θεού. Είναι Λόγος Θεού εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Ανάμεσά σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτό είναι χάρις Θεού, την οποία έκαμε σε εσάς δια του Ιησού Χριστού.
και είσαστε πλούσιοι στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως εντός σας και εντός σας. Εντός σας στον καθέναν και εντός σας ανάμεσα σε όλους σας. Δεν είσαστε πεινώντες από το Λόγο του Θεού και διψώντες από το Λόγο του Θεού. Αλλά κάθε φορά που ενδιαφέρεστε να μάθετε, ο Θεός σας απαντάει. Ό,τι ρωτάτε έχετε ανταπόκριση από το Θεό. Αυτός είναι ο πλούσιος χριστιανός, αδερφοί. Δεν είναι αυτός που τρώει αστακό. Είναι αυτός που η ψυχή του δεν πεινάει. Τρέφεται πάντα με το Λόγο του Θεού. Και θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να είναι ζωντανός και να μας μιλάει. Αλλιώς, ξέρετε, τι είναι ο άνθρωπος ο χριστιανός? Πεινασμένος. Πεινασμένος. Θέλει να φάει, αλλά δεν βρίσκει. Θέλει να χορτάσει, αλλά δεν μπορεί. Όμως λέει ο Απόστολος Παύλος σε εσάς την εκκλησία την ούσα εν Κορίνθο, ο Θεός έκανε χάρη δια του Ιησού Χριστού και είσαστε πλούσιοι με το Λόγο του Θεού. Τρώτε και χορταίνετε. Και ευχαριστώ το Θεό για σας. Και αυτός ο Λόγος του Θεού δεν έρχεται εξ ανθρώπων, αλλά έρχεται απευθείας από το Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είσαστε πλούσιοι στο Λόγο και πάσαν γνώση. Γνωρίζετε το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού, τα μυστήρια του Θεού, το θέλημα του Θεού. Έχετε δηλαδή και κήρυγμα, λόγω σοφίας, και διδασκαλία, λόγω γνώσεως. Και χορταίνει η ψυχή σας και διδάσκεται η ψυχή σας. Και χορταίνει και διδάσκεται. Και ξέρετε τι είναι το θέλημα του Θεού και ξέρετε πώς να το κάνετε. Ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ξέρετε και τι έπεται. Ιδιαίτερη εκκλησία, η εκκλησία των Κορινθίων. Η ούσα εν Κορίνθο, ιδιαίτερη εκκλησία. Θεός εργάζεται με το Λόγο του έντονα. Αλλά και όλα αυτά καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας. Και όλα αυτά γίνονται διά του Ιησού Χριστού. Με τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Με τη συμμαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μακράν, είναι πλησίον. Δεν σας απαντάει και δεν σας τρέφει και δεν σας διδάσκει άνθρωπος, αλλά ο Ιησούς Χριστός, η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας κάνει μια τέτοια εκκλησία, αδερφοί. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο Λόγος του Θεού σας οδηγεί κιόλας στο να μην μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα. Χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου ενεργούνται μεταξύ σας. Θεός να μας κάνει τέτοια εκκλησία. Μία εκκλησία που θα τολμούσαμε να πούμε ότι τα έχει όλα. Γιατί έχει τη χάρη του Θεού, έχει την ειρήνη του Θεού, έχει το Λόγο του Θεού, έχει τη γνώση του θελήματος του Θεού. Και δεν είναι λυπής ουσουδένα χάρισμα, καθώς προσμένουν την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος και είναι βέβαιον ότι έως τέλους θα σας στηρίξει αμέμπτους μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Δηλαδή μια εκκλησία που πραγματικά κεφαλή είναι ο Χριστός, που πραγματικά διδάσκει ο Χριστός, που πραγματικά οδηγεί ο Χριστός, κηρύττει ο Χριστός, και ο Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται ένδοξα ανάμεσα σε αυτή την εκκλησία. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Έτσι πρέπει να είναι η εκκλησία του Χριστού.
Και έτσι θέλουμε να μας κάνει εμάς ο Χριστός. Αμήν, αδελφοί. Και προσέξτε, όχι να σε κάνει, ούτε να με κάνει. Να μας κάνει. Να μας κάνει όλους. Αγαπημένους, ενωμένους. Καθώς είναι πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε, ώστε να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αξιοπιστίας του Θεού, ο οποίος αν κάτι θέλει, είναι να είμαστε συγκοινωνοί, να έχουμε κοινωνία με τα λίλων, αλλά και με τον Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός να είναι φίλος μας, να είναι Κύριός μας, να είναι σωτήρας μας, να είναι βασιλιάς μας, να είναι Θεός μας, να είναι δάσκαλός μας και καθηγητής μας, να είναι η κεφαλή μας και να είμαστε εμείς σώματα αυτού. Αλληλούια. Κύριε, κάνε μας τέτοια εκκλησία. Κάνε μας. Και αν, αδερφοί, το επιθυμήσουμε και το ζητήσουμε, θα μας κάνει ο Θεός. Αμήν. Μας κάνει ο Θεός, θα μας κάνει σαν άτομα, σαν οικογένειες. Θέλω να έχω μια τέτοια οικογένεια μέσα σε μια τέτοια εκκλησία. Αμήν. Θέλω, θέλω. Τι να πω, δεν θέλω. Πάρα πολύ το θέλω. Να είναι έτσι η γυναίκα μου, να είναι έτσι τα παιδιά μου, να είναι έτσι τα εγγόνια μου, να είμαι έτσι εγώ. Να είναι έτσι η δική σου οικογένεια. Και άλλα και η άλλη οικογένεια και η άλλη οικογένεια. Να μην έχουμε μεταξύ μας διαφορές. Γι' αυτό τι λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, ύστερα από όλα αυτά όσα έχει κάνει ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, να λέτε πάντες το αυτό. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Να μας κάνει ο Θεός μια τέτοια εκκλησία, μια τέτοια οικογένεια. Για σκεφτείτε αδελφοί λίγο έτσι να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να φανταστούμε μια τέτοια οικογένεια. Γυναίκα μου, εγώ, τα παιδιά μου, πλούσιοι στο Λόγο του Θεού, σαν άτομα και σαν οικογένεια, πλούσιοι στη γνώση του θελήματος του Θεού, με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, χωρίς να μας λείπει κανένα χάρισμα, να προσευχόμαστε σαν οικογένεια και να μας επισκέπτεται ο Θεός, να ρωτάμε και να μας απαντάει, να ζητάμε και να ανταποκρίνεται. Μια τέτοια οικογένεια δική μου, μια τέτοια οικογένεια δική σου, δική του, όλες οι οικογένειες έτσι και όλοι μαζί το σώμα του Χριστού στην εκκλησία την Ούσα, εν Κορίνθο και εν Κηφισία τώρα. Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν αδερφοί. Θεός να μας βοηθήσει. Όμως προσέξτε λέει, σας παρακαλώ και σας παρακαλώ όχι εγώ, δια του Κυρίου ημών του Ιησού Χριστού, να λέγεται πάντες το αυτό. Μα είναι δυνατόν? Βέβαια είναι δυνατόν. Μα δεν θα έχουμε διαφορετική άποψη? Θα έχουμε, αλλά φρόντισε να είσαι ενωμένος με τον αδελφό σου. Και όταν βλέπεις ότι έχει μια διαφορά, γυρνά πίσω, δεν είναι σίγουρο ότι εσύ έχεις δίκιο. Μπορεί να έχει αυτός ή μπορεί και κανείς από τους δυο. Πώς θα λέμε πάντοτε το αυτό? Όταν ζητάμε από το Θεό τη γνώμη Του, την άποψή Του. Δηλαδή όταν έχουμε απαρνηθεί τον εαυτό μας και δεν είμαστε βέβαιοι 100% ότι έχουμε δίκιο. Δεν με ακούει εμένα, πρέπει να ακούς που σου λέω. Και ξαναγυρίζω στην οικογένεια. Άννα, θα κάνουμε αυτό? Όχι, θα κάνουμε τ' άλλο. Κάτσε, πώς θα είσαι τέτοια οικογένεια, τέτοια εκκλησία? Υπάρχει μια διαφορά. Βεβαίως είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές θα έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό να μην το θεωρούμε κακό, καλό να το θεωρούμε, γιατί μας δίνει ο Θεός την ευκαιρία να αποκτήσουμε μεγαλύτερη σοφία, να εξητήσουμε πιο πολύ τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να εξητήσουμε πιο πολύ το πρόσωπο του Θεού, του Ιησού Χριστού, να εξητήσουμε πιο πολύ την αλήθεια. Εάν είναι εντολή, πρέπει να λέμε πάντοτε το αυτό και το αποδεχτώ σαν εντολή, αυτό είναι μεγάλη ευλογία.
μεγάλη ευλογία. Γιατί θα εξητώ από τον Χριστό το θέλημά του και σε μένα και στους άλλους και τότε θα λέμε το αυτό. Εάν συνειδητοποιήσω δηλαδή ότι ο Θεός θέλει και είναι δυνατό να γίνει, να λέμε πάντοτε το αυτό και το εξητήσω από τον Ιησού Χριστόν, θα το κάνει. Αν το θεωρήσω ότι είναι ένα ζήτημα που χαλάει την ειρήνη μου με τη γυναίκα μου, που χαλάει την ειρήνη μου με τα παιδιά μου, που χαλάει την ειρήνη μου με τα αδέλφια μου μέσα στην εκκλησία, τότε θα πάω στον Κύριο, το Θεό της ειρήνης, θα του γνωρίσω τη διαφωνία μου, τη διαφορά μου και με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, τρέμοντας στο Λόγο του Θεού, με φόβο Θεού, θα ζητήσω από το Θεό χάρη. Θα κάνει χάρη ο Θεός, μα αυτό θέλει να κάνει χάρη. Σας παρακαλώ, διότι ονόματος του Ιησού Χριστού να λέγεται πάντοτε το αυτό. Για να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, γιατί αν δεν λέτε με το αυτό μαζί, πάντως το αυτό υπάρχουν σχίσματα, κορίσματα, αποστάσεις. Δεν υπάρχει ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει ενότητα της πίστεως. Δεν υπάρχει ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη. Και οι άνθρωποι λένε στα σοβαρά να συμφωνούμε, στα λεπτομέρειες ας τα ξεχνάμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι εντολή του Κυρίου να λέμε πάντως το αυτό. Όχι μάλιστα να επιβάλλω την άποψή μου ή να μου επιβάλλεις την άποψή σου. Όχι, αυτό είναι λάθος. Αλλά να μας επιβάλλει και στους δύο ο Χριστός την άποψή του. Τότε θα λέμε το αυτό. Αλλιώς θα υποκρινόμαστε. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Όχι, δεν ισχύει αυτό στον Χριστό. Έτσι είναι αν αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό είναι που έχει σημασία σε εμάς. Να μην είναι λοιπόν σχίσματα μεταξύ τους, αλλά ακούστε τι ωραία που λέει, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι. Το κείμενο λέει εντελώς κατηρτισμένοι. Όχι ενωμένοι, κατηρτισμένοι. Από το Λόγο του Θεού, από το θέλημα του Θεού εντελώς. Όχι να έχετε άλλα θελήματα. Ξέρω, δεν ξέρω, είμαι βέβαιος του. Αυτός είναι δείγνωμος. Και άνθρωπος δείγνωμος είναι ακατάστατος σε όλον τον δρόμο, σε όλη τη ζωή, σε όλα τα θέματα. Να είστε εντελώς κατηρτισμένοι εν το αυτονοεί, έχοντες το νου του Χριστού. Μέσα στην ίδια λογική, στην ίδια νοοτροπία, εντελώς καταρτισμένη από τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Άρα δεν θα καταρτήσω εγώ τη γυναίκα μου, ούτε η γυναίκα μου εμένα, ούτε εγώ εσένα, ούτε εσύ εμένα. Αλλά γνωρίζοντας ότι όλοι είμαστε ουτιδανοί, θα πάμε όλοι μαζί ταπεινά να μας καταρτήσει ο Χριστός. Και τότε και εσύ θα λες αυτά που λέω εγώ, γιατί και εγώ θα λέω αυτά που λες εσύ, επειδή και οι δυο θα λέμε αυτά που λέει ο Χριστός. Τέτοια ενότητα θέλει. Θέλει ο Χριστός. Και το λέω πιο σωστά, τέτοια ενότητα θέλει να μας δίνει ο Χριστός. Σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν αδελφοί, μέσα στην εκκλησία την ούσα εν Κορίνθο. Αμήν αδελφοί. Εντελώς λοιπόν κατηρτισμένη εν το αυτονοεί και εν τη αυτή γνώμη. Όχι μόνο λογική νους Χριστού, γνώσεις, αλλά και κάτι ακόμη πιο λεπτομερές, γνώμη. Όχι μόνο δηλαδή να έχουμε την ίδια διδασκαλία, όχι να έχουμε την ίδια αποκάλυψη και την ίδια γνώση, ούτε και την ίδια λογική, αλλά και την ίδια γνώμη στις λεπτομέρειες.
Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, από όλους τους αδελφούς μου, ένας είναι ισόψυχος με μένα. Με έναν είμαι ισόψυχος. Είναι ο Τιμόθεος. Γιατί? Γιατί δεν ζητάει τα δικά του, αλλά του Ιησού Χριστού. Και όταν ζητάμε τα του Ιησού Χριστού, έχουμε όχι μόνο τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, τη γνώση του Ιησού Χριστού, το πνεύμα του Ιησού Χριστού, αλλά έχουμε και τη γνώμη του Ιησού Χριστού. Το φαντάζεσαι? Και τότε ισχύει αυτό που λέει ο Χριστός: Πατέρα, κάνε μας ένα, καθώς εσύ και εγώ είμαι ένα. Μόνο ο Πατέρας και ο Ιησούς, ο Υιός του ομονογενής, έχει το λόγο, το πνεύμα και τη γνώμη στις ελάχιστες λεπτομέρειες την ίδια. Για φανταστείτε αδερφοί μια τέτοια εκκλησία. Και αν σας πω ένα μυστικό, θα μας κάνει ο Θεός. Θα μας κάνει. Θα μας κάνει όσους θέλουμε. Γιατί μπορεί κάποιος, εγώ παραδείγματος χάρη, να πω όχι, θα κάνει το τι λέω εγώ. Ξέρετε πόσες φορές το έχω πει στην Άννα? Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Και η Άννα η καημένη υποτάσσεται. Δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι υποτάσσεται. Αλλά δεν θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει να κάνουμε αυτό που λέω εγώ, ούτε αυτό που λες εσύ. Αλλά να πάμε στο Χριστό όλοι μας, να κάνουμε αυτό που λέει ο Χριστός. Αμήν αδερφοί. Και το εκεί θα δεις ευλογία. Εκεί θα δεις δοξολογία ομοθυμαδών. Εκεί θα δεις την παρουσία του Θεού. Έχουμε ευκαιρίες αδελφοί. Ακόμη. Και εμείς που είμαστε, εγώ είμαι 41 χρόνια παντρεμένος. Είναι άλλοι που είναι ένα χρόνο. Άλλοι που θα παντρευτούν τώρα. Άλλοι που θα παντρευτούν σε λίγο. Είναι μια ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός. Σας παρακαλώ, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό. Αμήν.